Στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Φεστιβάλ των Ιωνικών Γιορτών 2022, ο Σύλλογος Ιμβρίων παρουσιάζει μια πλούσια βραδιά με θέατρο, μουσική, χορό και τραγούδι. Καλό! Πολύ καλό! Μπράβο! Κουφίστηκα! Μπράβο, Μανολάκη! Μπράβο, καφετζού! Σπούδασες, βλέπω, και φαρμακολογία! Αχ, χαρμάκι! Τι του πότσες, βρε, τον άνθρωπο! Του αυλακώσαμε τα εμβόλια και πας εσύ να τον ξεκάσεις με τα γιατροσόφια. Τι του πότσα, μωρέ, κι εσύ! Ούζου του πότσα! Ούζου και κουμάτ... κουνιάκ και τσίπουρο και βίσκι και κομματιγάζ που είχα στο ντουλάπα που τα πρόπεις. Ωραία, μάνα, σκέτη, τουρπίλ τον έδωσε να πιει τον άνθρωπο. Όχι, βρε, δεν θα είναι από αυτό. Από το εμβόλιο θα είναι. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιμβρίων, Γιώργος Παπαθεοδόρου, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, συγχαρητήρια για μια όμορφη βραδιά. Ευχαριστούμε. Μιλήστε μας λίγο για τους συντελεστές καταρχήν. Ποιους είδαμε πάνω στη σκηνή? Ήτανε το συγκρότημα, είναι οι Μανεριτζίδες, όπως ήταν και η Κέτη Κουλιά μαζί μας. Ουσιαστικά το συγκρότημα αυτό ήταν που έχουμε φτιάξει ένα CD με τα παραδοσιακά τραγούδια Τσίμβρου, ούτε να σε αρνηθώ μπορώ, ούτε να σε ξεχάσω. Και ουσιαστικά αυτοί που το τρέξανε και τραγουδήσανε μέσα στο CD είναι το συγκεκριμένο συγκρότημα. Οπότε σήμερα είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τραγούδια Τσίμβρου, Βορειοανατολικό Αιγαίο και βέβαια και τη Σμύρνη. Παρουσιάσατε και ένα θεατρικό, η θεατρική ομάδα του Συλλόγου. Είναι η θεατρική ομάδα Οι Φυγάδες. Κατά καιρούς έχουμε παρουσιάσει εδώ στις Ιωνικές Γιορτές πολλά έργα. Είναι ο σκηνοθέτης ο Νίκος Οκυλός, που είναι και η καρδιά της ομάδας. Και ευελπιστούμε σύντομα, μετά από μερικά χρόνια, πάλι να παρουσιάσουμε ένα θεατρικό μεγάλο. Τώρα ήταν απλά σκέτς μικρά, συνοδευτικά με τη μουσική, για να το κάνουμε λίγο πιο όμορφο. Τι να περιμένουμε στο επόμενο διάστημα από το Σύλλογο? Κοιτάξτε, στο Σύλλογο νομίζω ότι πλέον ξαναδραστηριοποιηθήκαμε. Έχουμε αρχίσει αρκετές εκδηλώσεις με παρουσιάσεις βιβλίων και διάφορες άλλες πολιτισμικές δράσεις. Και ευελπιστούμε και στη συνεργασία βέβαια και με τους πολιτιστικούς συλλόγους της Νέας Σμύρνης να καταφέρουμε να φτιάξουμε κάποια πιο οργανωμένα, έτσι ώστε να είναι και όλοι Νέα Σμύρνη και όλοι πολιτιστικοί μαζί. Καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσείς να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Μη θυμώνεις, θάλασσα, μη θυμώνεις, μη κάνεις κύματα. Στην παγαπώ να στενώ, τζόγια μου, αμάν τα χαιρετίσματα. Στην παγαπώ να στενώ, τζόγια μου, αμάν τα χαιρετίσματα. Μαζί μας έχουμε τον Γιώργο Κουτελάκη, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Δήμο Νέας Σμύρνης και επίτιμο μέλος του Συλλόγου Ιμβρίων. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας βρίσκουμε σε μια ακόμα βραδιά. Ο Σύλλογος Ιμβρίων παρουσίασε απόψε μια εντυπωσιακή καλλιτεχνική βραδιά, μουσική, χορό, θέατρο. Ήταν μια όμορφη βραδιά από ένα αγαπημένο νησί, από ένα νησί που δεν είναι στις αλυσμόνητες πατρίδες, είναι στις πατρίδες που ξαναγεννιόνται, που ξαναχτίζονται. Η Ιμβρίος έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, ότι είναι ένα νησί που ξανααναγεννιέται ελληνικά, με τα ελληνικά του χωριά, με τους πληθυσμούς του, με τους κατοίκους και τα σχολεία του. Ίσως είναι ο μόνος τόπος από τις εκείθεν του Αιγαίου πατρίδες που ξαναγεννιέται. Εμείς νιώθουμε πάντα συγκινημένοι όταν βρισκόμαστε κοντά τους και ξέρετε κι εσείς καλά ότι οι Ιμβροί και ο σύλλογός τους είναι βαθιά χαραγμένος μέσα στη ζωή της πόλης και είναι περήφανη αυτή η πόλη που έχει μέσα στην αγκαλιά της αυτό το σύλλογο που είναι τόσο ζωντανός και τόσο δραστήριος όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Thank you.
στο Γαλατά ψηλή βροχή, στα τατάβλα βόρα, βασίλισσα των κοριτσιών, είναι η μαυροφόρα. Από την πολιτιστική βραδιά που παρουσίασε ο Σύλλογος Εμβρίων στο Άλσος της Νέας Σμύρνης, στο πλαίσιο των Ιωνικών Γιορτών 2022, για το 1stv.gr, Αριέλα Χρυσού.